Φίλοι μου, γεια σας. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και να την παλεύετε όλοι με τον καύσωνα. Βγάζω αυτό το βιντεάκι μόνο και μόνο για να σας... Τώρα τι να σας πω, λίγο πολύ το γνωρίζετε όλοι. Μάλλον για να καταλάβετε πόσο άδικοι είμαστε μερικές φορές εμείς που ζούμε παραθαλάσσια. Τι θέλω να καταλήξω, ωραία. Ανεβαίνοντας για την Καμαρίνα Πρεβέζης, εδώ που είναι και το πυροφυλάκιο, η αρχαία Κασόπη και το μνημείο του Ζαλόγκου, που θέλω να καταλήξω. Όση ώρα οδηγούσα στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή ουσιαστικά πάνω από τη θάλασσα του Μονολιθίου, παιδιά, δεν είχε θερμοκρασία οδηγώντας με την ίδια ταχύτητα, το τονίζω, έχει μεγάλη σημασία, δεν είχε πάνω από 36 βαθμούς. Με το που παίρνω το δρόμο για να στρίψω να πάω προς Ζέφυρο, Αρχάγγελο Ζέφυρο Λούρο είναι ο δρόμος, λίγο πολύ το γνωρίζετε όλοι. Παιδιά, με το που φτάνω στο δρόμο για να στρίψω από Αρχάγγελο, ο παλιός ο δρόμος για να πας Μποντάρι Καναλάκι, 40-41. Τώρα σας μιλάω, αυτή η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μέσα σε 2 λεπτά και σε 2 χιλιόμετρα που θέλω να καταλήξω, ότι πραγματικά κάτω στην Πρέβεζα ζούμε στον παράδεισο. Δεν μιλάω για μέσα στον ιστό της πόλης, μιλάω για τα παραθαλάσσια κομμάτια. Και θέλω να θίξω ότι εδώ πάνω που ανεβαίνω τώρα, πάω να επισκεφτώ για μια ακόμη φορά το πυροφυλάκιο, το οποίο σας έχω πει στο παρελθόν, ήμουν τουλάχιστον για 5 χρόνια όλο το καλοκαίρι πυρασφάλεια. Εκεί είναι και το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, πάω να προσκυνήσω. Θέλω να καταλήξω ότι όλα αυτά τα χρόνια οι υπόλοιποι ήταν κάτω στη θάλασσα και κάτω από τα δέντρα με 32, 34, 35, βαριά 36 βαθμούς. Και εγώ, φίλοι μου, εδώ πάνω στην πέτρα, ναι, καλά ακούτε, για να δείτε ποιες είναι οι μεγάλες οι διαφορές. Εγώ ήμουνα στους 40, 41, 42. Τώρα ανεβαίνω και το θερμόμετρο στο μηχανάκι μου γράφει 42 οδηγώντας. Το τονίζω αυτό, γιατί και κάτω μέτρησα θερμοκρασία 36 οδηγώντας. Ουσιαστικά σε μια ακτίνα 2 χιλιόμετρων το πολύ έχουμε ήδη μια μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά των 6 βαθμών. Εδώ καίγεσαι. Και όμως, ναι φίλοι μου, εγώ επειδή το γούστορα και τα αγαπούσα, ερχόμουνα. Για να δούμε τώρα που θα ανέβω πάνω. Υπάρχει άρα και κανένας? Αμφιβάλλω δηλαδή. Γι' αυτό κρατάω και το βίντεο. Έτσι για να καταλάβετε ποιοι είναι οι αληθινοί μαχητές της ζωής. Αυτοί που αγαπούν και κάνουν κάτι αφιλοκερδώς, επειδή πάνω απ' όλα το νιώθουν και το πιστεύουν, και όχι για τα μάτια του κόσμου και για το φαίνεστε. Και εκτός αυτό, για να δείξω ότι ακριβώς κάτω στη θάλασσα, που ουσιαστικά από εδώ πάνω, ξέρετε πως φαίνεται η θάλασσα, ακριβώς από κάτω, μιλάμε για τεράστια διαφορά, από 5 ως 7 βαθμούς Κελσίου. Αυτός είναι ο παράδεισος του Μονολιθίου και της Πρέβεζας, υπόψε. Εδώ αριστερά, μόλις θα κατέβω, θα πιούμε και φρέσκο νεράκι. Είναι οι βρύσες της Καμαρίνας. Το σπόρο! Α,
Άντε τώρα που ανέβηκα λίγο πιο πάνω, πήγε 41. Και είναι φυσικό, εάν ανέβω και στο δάσος επάνω, λίγο πριν το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου, ναι, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αλλά υπόψη, καμία σχέση με κάτω, με παραθαλάσσια, εννοώ μονολίθι. Εν τω μεταξύ δεν χρειάζεται να σας το πω, έχω ψηθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μιλάμε για κάμα, ε. Τα λέμε κάμα, εννοούμε κάμα. Για χαρά. Οπότε φίλοι μου, έχει στάση και προσκύνημα. Και τα υπόλοιπα μετά.